Δυστυχώ, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδεία δεν κάλυψε στην πρώτη φάση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών α, τα χιλιάδε κενά που υπήρχαν σε όλη τη χώρα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο νομό Ηρακλείο, αυτή τη στιγμή σε δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία και ειδική αγωγή α, έχουμε πάνω από 420 α, κενά σε όλε τι ειδικότητε των εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Ε, συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι ότι πάρα πολλές σχολικές μονάδες δεν έχουν κλείσει το πρόγραμμα της υποχρεωτικής πρωινής ζώνης. Α, ολοήμερα τμήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν μέχρι τις 4 ή μέχρι τις 5 και μισή αν είναι διευρυμένου ωραρίου. Α, ταυτόχρονα υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις σημαντικές κομβική σημασίας στην παράλληλη στήριξη, δηλαδή πάρα πολλά παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν έχουν τον εκπαιδευτικό που θα έπρεπε και έχουμε σημαντικά κενά στους σχολικούς νοσηλευτέ, που είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι της λειτουργίας των σχολείων και για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας. Από εκεί και μετά αυτό που έχει διαρρεύσει από, την... από το Υπουργείο Παιδείας είναι ότι τέλη Σεπτέμβρη θα προχωρήσει στη δεύτερη φάση των προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και απομένει να δούμε τι ποσοστό και αν καλυφθούν όλε οι ανάγκε που υπάρχουν είτε στο νομό Ηρακλείου, είτε σε πραγματικό επίπεδο. Θυμίζω ότι ε, υπήρχαν 47.000 κενά ε, και καλύφθηκαν τα 29.000 στην πρώτη φάση. Ε, άρα στι δύο βαθμίδε τη εκπαίδευση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 18.000 κενά ε, σε όλη τη χώρα. Ε, από εκεί και πέρα, στο Δήμο Ιρακλείου έχουμε προβλήματα, ξεκίνησε με προβλήματα μάλλον η σχολική χρονιά. Όσον αφορά τη σχολική στέγη, πέρα από τα διαχρονικά ζητήματα και τα σοβαρά κτηριακά θέματα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά σχολεία, νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, είχαμε έκτακτε περιπτώσει όπω το 12ο Δημοτικό Σχολείο που δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίε τη υλικοτεχνική υποδομή που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, γιατί είναι ένα κτίριο του 1952 και είχε υποστεί σημαντικέ ζημιέ από το σεισμό. Γι' αυτό το λόγο, κάποια τμήματα αυτού του σχολείου, δηλαδή μαθητέ, φιλοξενούνται σε όμορες σχολικές μονάδες. Γίνεται εκεί η διδασκαλία αυτών των μαθητών. Και η δέσμευση που έχουμε πάρει, μία νέα χρονικά δέσμευση, είναι στα τέλη του Σεπτέμβριου ότι θα ολοκληρωθούν οι εργασίε. Και στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλιών που είχαμε πρόβλημα, καθώς έπρεπε να τοποθετούν λιόμενε έδεσε για να στεγάσουν δύο τμήματα και εκεί υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση. Αυτό που έχουμε ενημερωθεί ότι ολοκληρώνονται οι εργασίε πιθανότατα την άλλη εβδομάδα. Άρα εκτιμούμε ότι τέλη Σεπτέμβρη, αρχέ Οκτώβρη θα μπορούν και εκεί οι μαθητέ να μπουν σε ξεχωριστά τμήματα γιατί μέχρι σήμερα γίνεται η διδασκαλία τη πρώτη δημοτικού. Ταυτόχρονα, αύριο, ημέρα Πέμπτη, υπάρχει πανεργατική, πανελλαδική, Α, κινητοποίηση ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο του κ. Γεωργιάδη που έρχεται να συμπληρώσει το νομοθέτημα του κυρίου Χατζηδάκη κατά το οποίο θεσμοθετεί πλέον τις, α, δεκα, τις 13 ώρες εργασία, εργασίας, α, κατακριουργεί εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, α, ποινικοποιεί περαιτέρω το δικαίωμα στην απεργία και ό,τι έχει να κάνει με την θεσμική εκπροσώπηση α, των συναδέλφων Κατά συνέπεια, καλούμε τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σωματεία που, έχουν, που συμμετέχουν στην απεργία, να βρεθούμε στις 10 η ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας προκειμένου να ζητήσουμε όλοι μαζί την απόσταση αυτού του αντεργατικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης.